Και πάμε τώρα στην έναρξη της διαδικασίας της αποχώρησης από το σημερινό γκαλά. Πριν δούμε τον πίνακα κατάταξης, όπου θα δούμε τα κορίτσια που βρίσκονται στις τρεις τελευταίες θέσεις, θέλω να σας ενημερώσω για μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Όπως ξέρετε, εδώ και κάποιο διάστημα η Αμίνα Χακίμ δεν είναι κοντά μας. Θα ήθελα να σας ενημερώσω λοιπόν ότι μόλις μας ειδοποίησε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει στο My Style Rocks. Εμείς της ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα. Η οικειοθελής αποχώρηση αυτή γίνεται για προσωπικούς της σοβαρούς λόγους και να της πούμε ότι θα μας λείψει πάρα πολύ. Άρα, η Αμίνα μας εξαιρείται πλέον της διαδικασίας αποχώρησης και θα δούμε τώρα πια, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης, ποια είναι τα τρία κορίτσια με τη χαμηλότερη βαθμολογία. Η Φωτεινή με 34,6 βαθμούς. Η Ανδριάνα με 42,9 βαθμούς. Η Καζαμπλάνκα που έχει 44,8 βαθμούς έχει ασυλία. Οπότε το τρίτο κορίτσι που μπαίνει στη διαδικασία της αποχώρησης είναι η Ήρω με 47,5 βαθμούς. Παρακαλώ πολύ, κορίτσια μου, να έρθετε δίπλα μου. Λοιπόν, η αποχώρηση, η ξαφνική αποχώρηση της Αμίνας έχει αλλάξει πάρα πολύ και τη διαδικασία. Καταλαβαίνω ότι κάποιες μπορεί να μην πιστεύω ότι θα είστε εδώ. Φωτεινή, για σένα είναι η... Εμένα η αποχώρησή μου έχει γίνει ταινία, έχει γίνει σύριαλ πλέον κάθε εβδομάδα. Κινδύνευα να αποχωρήσω το 4 πλέον. Και πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Το συνήθισα πλέον. Αυτό είναι κάτι που συνηθίζεται? Κατερίνα μου, εντάξει, είναι η θέση μου αυτή τώρα. Δεν μπορώ να σου πω ότι στεναχωριέμαι που είμαι εδώ. Είναι ένα παιχνίδι. Εφόσον οι βαθμολογίες το έκρινα ότι είμαι εδώ, είμαι εδώ. Εντάξει, θα δούμε τη συνέχεια. Ανδριάνα μου. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη. Εννοείται. Δεν θα το κρύψω. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη. Γιατί κρίνεται η παραμονή μου στο παιχνίδι. Μου είναι και ξαφνικό, γιατί τις πρώτες δύο εβδομάδες. Την πρώτη εβδομάδα βγήκα τρίτη στην κατάταξη, την δεύτερη βγήκα τέταρτη. Οπότε, ναι, είναι πολύ δυσάρεστη έκπληξη που βρίσκομαι εδώ. Και είναι πολύ σημαντικό για μένα το παιχνίδι, οπότε πραγματικά στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Η δική σου θέση είναι πολύ περίεργη, Ρο, γιατί κανονικά δεν θα ήσουν εδώ. Δεν το περίμενα. Δεν μου περνούσε καν από το μυαλό. Και όμως δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Θέλω πάρα πολύ να μείνω. Έχω πάρα πολλά να δώσω. Και θεωρώ ότι είναι νωρίς, γιατί ουσιαστικά προσπαθώ να δω πώς λειτουργεί, πώς είναι τα δικά μου πατήματα, να φτιάξω κάποια πράγματα για να μπορέσω να δώσω και όλα αυτά που θέλω. Και να διορθώσω και τα λάθη τα οποία καλώς ή κακώς έγιναν. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να αισθάνεστε ότι έχει περάσει πολύ καιρός. Δεν έχει περάσει πολύ καιρός. Είναι η τρίτη εβδομάδα που ολοκληρώνεται τώρα. Και το κοινό αρχίζει τώρα σιγά σιγά να σας μαθαίνει, όπως και εσείς να βρίσκετε σιγά σιγά τα πατήματά σας στο παιχνίδι. Και ειδικά για σένα, Ρο, που έχεις έρθει και ως προσθήκη επόμενη εβδομάδα και όχι από την πρώτη που είναι τα κορίτσια εδώ. Λοιπόν, αυτό που πρόκειται να γίνει τώρα είναι το εξής. Τα κορίτσια θα επιλέξουν μία από εσάς για να συνεχίσει το παιχνίδι. Η Ζέτα που έχει κερδίσει θα ψηφίσει τελευταία. Ζέτα, έχεις μια διπλή ψήφο που θα δώσεις σε ένα κορίτσι της επιλογής σου. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Καλή επιτυχία, εύχομαι. Σίμων. Εγώ θα σώσω τη τσούχτρα μου. Την Ανδριάνα. Την Ανδριάνα. Γιατί? Γιατί νομίζω ότι το αξίζει. Και ίσως είναι από τις λίγες παίκτες οι οποίες έχουν δείξει και μία ευαίσθητη πλευρά του χαρακτήρα της από πολύ νωρίς, ακόμα και με τις εντάσεις της. Θα ήθελα να την έχω εδώ. Μάλιστα. Μου είναι ενδιαφέρον. Θα ήθελα να την έχω εδώ. Μία ψήφιση για την Ανδριάνα. Νικολίνα. Εγώ πιστεύω ότι θα δώσω την ψήφα μου στην Ανδριάνα, γιατί βλέπω πόσο πολύ το θέλει με βάση αυτά που μας δείχνει.
Δύο ψήφους για την Ανδριάννα. Ευχαριστώ πολύ. Μπι. Hey. Είμαι σίγουρη ότι και τα τρία κορίτσια θέλουν πάρα πάρα πολύ να μείνουν, όπως όλες μας. Χωρίς να αναιρεί την προσπάθεια των δύο άλλων κοριτσιών, θα δώσω την ψήφο παραμονής μου στην Ανδριάννα, γιατί νιώθω ότι μου επικοινωνεί ότι το θέλει παραπάνω. Αυτό. Ευχαριστώ. Τρεις ψήφοι για σένα, Ανδριάννα. Καζαμπλάνκα. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιλέξω. Θα δώσω την ψήφο μου στην Ηρώ. Στην Ηρώ, λοιπόν. Μία ψήφο για την Ηρώ, τώρα τρεις για την Ανδριάννα, καμία για σένα, Φωτεινή. Άρα, όπως αντιλαμβάνεσαι, η ψήφο σου είναι πάρα πολύ σημαντική. Η Φωτεινή είναι μία συμπαίκτρια που πίστεψα εξ αρχής σε εκείνη και με τα look της και με την τόλμη της να κάνει γρήγορα αλλαγές. Η Ανδριάννα ξέρω πόσο πολύ το θέλει. Όπως και η Ρο. Και χαίρομαι που έχει εξελιχθεί και έχει ενταχθεί σε αυτό το σύνολο ομάδας που είμαστε, αλλά και στα look της τα εξελίσσει. Αλλά θεωρώ θα είναι άδικο για την Ανδριάννα από τη στιγμή που έχω σώσει τη Φωτεινή μία φορά να μην της δώσω και εκείνης μία ευκαιρία. Άρα να χωρεί. Η διπλή σου ψήφος πηγαίνει στην Ανδριάννα. Ναι. Άρα με την διπλή ψήφο της Ζέτας έχεις 5 ψήφους πια. Μπορείς να παραμείνεις για ακόμα μία εβδομάδα, Ανδριάννα, στο My Style Rocks. Συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία, κορίτσια. Ευχαριστούμε. Okay.